Γεια σας φίλοι μου στο σημερινό βίντεο όπως είδατε από τον τίτλο θα δούμε άσχημα νέα ένα βίντεο αφιερωμένο μόνο σε άσχημα γεγονότα είχα πει ότι θα κάνω βίντεο με γενικά νέα από τα ζώα αλλά σκέφτηκα ότι θα βγει αρκετά μεγάλο το βίντεο εφόσον υπάρχουν πολλά νέα γιατί έχω αρκετό καιρό να κάνω κάτι τέτοιο σε βίντεο και είπα να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο σε άσχημα νέα αφιερωμένο μιας και υπάρχουν πολλά άσχημα νέα και μετά να κάνω και το βίντεο με τα γενικά νέα που δεν θα υπάρχουν μέσα, άσχημα νέα. Λοιπόν, Θεά θα έχουμε ένα τοπίο στο χωράφι στο βουνό με τι ελιέ που έχω. Και επίση να πω σήμερα που γυρνάω το βίντεο έχει 16 ο μήνα, στι 18 με 23 θα ξαναεπιστρέψω στο στρατόπεδο μέσα και μετά θα απολυθώ. Οπότε το βίντεο με τα γενικά νέα θα το δούμε μάλλον μετά τις 23 που θα έχω απολυθεί εντελώ από το στρατό. Γιατί τώρα αυτό το καιρό που είχα πει ότι θα το κάνω δεν πρόλαβα τελικά. Οπότε θα το δούμε μετά τις 23. Τέλος πάντων να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Λοιπόν έχω αρκετούς μήνες να κάνω βίντεο με γενικά νέα από τα ζώα και υπάρχουν όπως είπα και πολλά άσχημα νέα. Λοιπόν, στο τέλος του βίντεο θα βάλω φωτογραφίες από όσα ζώα χαθήκαν και πεθάνανε Βέβαια, σε μερικά μικρά φετινά που, κοτόπουλα που εκολάφτηκαν, έχω φωτογραφία όταν ήταν πιο μικρά, σχετικά μωρά, οπότε δεν έχει νόημα να βάλω τις φωτογραφίες στο βίντεο, γιατί τώρα που χαθήκαν ήταν μεγάλα. Τα είχα βέβαια και φωτογραφία μεγάλα, αλλά δυστυχώς χάλασε το παλιό κινητό μου και άλλαξα κινητό και δεν υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες, χαθήκανε. Δεν χαθήκαν όλες οι φωτογραφίες της συλλογής, αλλά οι πιο πρόσφατε που είχα τραβήξει, οπότε χαθήκαν οι φωτογραφίε μερικών πλασμάτων. Γι' αυτό δεν θα δούμε φωτογραφία. Αλλά όπω και να έχει, τα περισσότερα σχεδόν σε όλα τα ζώα, με εξαίρεση αυτά τα κοτόπουλα που είπα, θα βάλω φωτογραφία στο τέλο του βίντεο. Όμω για να μην βγει πολύ μεγάλο το βίντεο, δεν θα κάνω τώρα ανάλυση ποιο ήταν το κάθε ζώο που πέθανε. Θα κάνω ανάλυση μόνο στα ζώα που ήταν τα πιο special για εμένα. Σε συναισθηματική αξία, γενικά σε αξία. Σε αυτά τα ζώα θα κάνω ανάλυση εδώ στο βίντεο να πω μερικά λόγια. Αλλά όχι σε όλα, για να μην βγει τεράστιο το βίντεο. Στα υπόλοιπα θα δούμε απλώ φωτογραφίε. Και ανάλυση θα κάνω και στα κοτόπουλα που δεν έχω φωτογραφία, ώστε να καταλάβετε έτσι πάνω κάτω ποια ήταν, εφόσον δεν θα τα δείτε σε φωτογραφία. Αλλά μετά θα κάνω το, βίντεκο, το γενικό βίντεο με τα νέα. Θα τα δείτε εκεί πέρα τι έχει μείνει. Τώρα αυτά τα ζώα που χαθήκαν ήταν αρκετά όσο να είναι, αλλά εντάξει, φυσικό εφόσον έλειπα εγώ που είμαι το αφεντικό στα ζώα και ξέρω τα πάντα ακριβώ τι γίνεται και πώ κυλάνε τα πράγματα. Οπότε εντάξει, δεν κατηγορώ κανέναν για τι απώλειε, οι δικοί μου κάναν ό,τι μπορούσαν. Λοιπόν, τώρα α μην τα πολυλογώ και θα πω τα special ζώα που χαθήκαν. Αρχικά το πιο special προσωπικά για μένα ήταν ο μεγάλο Κατράμι γάλλος, η πρώτη μου γαλοπούλα πρακτικό. Δυστυχώς πέθανε το καλοκαίρι αυτός. Ήτανε μια χαρά και ξαφνικά μια μέρα μου έστειλε μια φωτογραφία του αδερφός μου και μου είπε ότι δεν είναι καλά. Και στη φωτογραφία φαινόταν μαραζωμένος, πεσμένος, φαινόταν άρρωστο. Από τη μια μέρα στην άλλη δεν ξέρω τι έπαθε και μετά από λίγε ώρες πέθανε έτσι απλά. Τον είχα σχεδόν τρία χρόνια, ήταν η πρώτη μου γαλοπούλα, είχε πολύ καλό χαρακτήρα, ήταν σε συναισθηματική αξία πολύ υψηλά για εμένα. Αλλά δυστυχώς πέθανε. Και δεύτερο ζώο σε συναισθηματική αξία για εμένα ήταν η κόρη του κατράμιγαλου, Μια γαλοπούλα κλασική μορφικό που την είχα δύο χρόνια αυτή και ήταν και κόρη της πρώτης μου γαλοπούλας. Μιας άλλης θηλυκιάς απλό μορφικό που είχα πάρει μαζί με αυτό το γάλο, αλλά αυτή πέθανε νωρίς. Δυστυχώ πέθανε και αυτή η γαλοπούλα. Αυτή δεν έχω απογόνου τη. Ενώ από τον μεγάλο κατράμι γάλο έχω απογόνους. Μια άλλη θηλυκιά γαλοπούλα. Έχει κάτι γαλόπουλα ο αδερφό μου που είναι παιδιά του. Και ένα άλλο φίλο μου που του είχα δώσει αυγά για εκόλαψη έχει παιδιά από αυτό το γάλο. Οπότε υπάρχουν απογόνοι του μεγάλου κατράμι μεγάλου. Αλλά τη θηλυκιά αυτή τη κόρη του δεν υπάρχουν. Οπότε χάθηκαν και οι απογόνοι τη πρώτη μου θηλυκιά γαλοπούλα. Ο μόνο απόγονο ήταν αυτή η θηλυκιά, η κόρη του Κατρά Γάλλου. Αυτή δυστυχώ το καλοκαίρι, λίγε μέρε πριν πεθάνει ο πατέρα τη, όπω θυμάμαι, την έφαγε αλεπού. Κάπου είχαν πάει οι δικοί μου και άργησαν να κλείσουν τα ζώα και μέχρι να έρθουν την είχε φάει αλεπού. Δυστυχώ. Οπότε χάθηκε κι αυτή. Αυτά τα δύο ήταν τα πιο σπέσια για μένα. Ένα ζευγάρι γαλοπούλε. Πατέρα και κόρη. Δυστυχώ καθήκανε. Τουλάχιστον έχω απογόνους από τον πρώτο γάλο που είχα ποτέ. Μετά υπήρχαν αρκετά άλλα special ζώα. Α πούμε, πέθανε η μεγάλη ασπρόμαυρη θηλυκιά κουνέλα που είχα. Την είχα πολλά χρόνια αυτή. Είχα χάσει το μέτρημα. Μα αλλά σίγουρα ήταν πάνω από 5 ετών. Αυτή πέθανε έτσι μια μέρα και χάθηκε και η μπλε θηλυκιά κουνέλα. Και αυτή την είχα αρκετά χρόνια, αλλά περίπου 3 χρόνια κάπου εκεί. Και αυτή πέθανε. Αυτή είχε αδυνατήσει και μέσα σε καμιά εβδομάδα πέθανε. Περίπου την ίδια ημερομηνία καλοκαίρι πέθαναν κι αυτά. Οπότε χάθηκαν αυτέ οι δύο κουνέλε, ήταν και καλό χρώμα, ήταν και καλέ μητέρε, ήταν γενικά special κουνέλια για μένα. Από την ασπρόμαυρη έχω σίγουρα απογόνου. Από την άλλη τώρα δεν ξέρω. σω να έχω και να μην το γνωρίζω. Αλλά κάποιον σίγουρο απόγονο δεν έχω. Και ήταν και το τελευταίο μπλε κουνέλι που είχα. Φέτο τα κουνέλια την άνοιξη είχαν πάει πολύ καλά. Είχα βγάλει πάρα πολλά μικρά, ωραία χρώματα. Αλλά δυστυχώ όσο έλειπα έγιναν αναποδιέ και πολλά από αυτά χάθηκαν. Το 90% των μικρών χάθηκαν όλα. Πολύ λίγα μείνανε και δεν έμεινε και κάποιο καλό χρώμα. Τα καλά χρώματα χαθήκαν δυστυχώ. Εντάξει, την άνοιξη θα ξανακάνω αναπαραγωγή γενικά μεγάλη με τα κουνέλια και θα βγάλω χρώματα και μπλε πιστεύω γιατί έχουν το γονίδιο τα κουνέλια. Αλλά το τελευταίο προ το παρόν μπλε κουνέλι πέθανε. Ήταν αυτή η κουνέλα. Οπότε και αυτά τα δύο κουνέλια ήταν special για μένα που χάθηκαν. Μετά από πάπιε, χάθηκε ο μαύρο μεγάλο πάπιος Μόσχα που είχα. Αυτό τον έφαγε Αλεπού. Και μαζί με αυτόν έφαγε και τρία παιδιά του. Δύο αρσενικά, ασπρόμαυρα φετινά. Φέτος γενικά είχα βγάλει 11 παπάκια Μόσχα, 8 θηλυκά τρία αρσενικά. Παιδιά αυτού του πάπιου ήταν. Τα τρία αρσενικά έμεινε ένα, τον κρύ άσπρο. Τα άλλα, τα δύο τα ασπρόμαυρα, τα έφαγε Δυστυχώ. Και έφαγε και μια γκρι με άσπρο θηλυκιά. Ωραία. Κόρη του. Δεν τα έφαγε την ίδια μέρα, αλλά τα έφαγε με λίγε ημέρε διαφορά. Γενικά πολλά από τα πτηνά που χαθήκανε, αλεπού τα έφαγε. Και αυτό γινόταν γιατί έρχονταν τι πρωινέ ώρε. Τα άνοιγαν σχετικά νωρί η δική μου, ήταν λίγο. Δεν είχε βγει καλά ο ήλιο ακόμα. Και έρχονταν η Αλεπού κάθε μέρα, ξέρω εγώ κάθε πότε έρχονταν, ανά δύο, και έτρωγε τα πτηνά. Με αποτέλεσμα να χαθούν πάρα πολλά πτηνά, μέχρι να έρθω εγώ σε άδεια και να καταλάβω τι απώλειε και να του πω να τα ανοίγουν πιο αργά. Δυστυχώ για πολύ μεγάλη βλακεία, να το πω έτσι. Χαθήκανε πάρα πολλά ζώα και μέσα σε αυτά ήταν και κάποια special. Τι να κάνουμε όμω, συμβαίνουν και τα άσχημα. Τώρα τα ανοίγουμε πιο αργά τα πτηνά, εφόσον είμαι και εγώ εδώ. Και εντάξει, δεν υπάρχουν τέτοιε περιττέ απώλειε που έγιναν, να το πω για το τίποτα. Οπότε πολλά από τα πτηνά που θα δούμε χαθήκανε το πρωί από αλεπού. Δυστυχώ. Και όπω είπα, χάθηκαν και αυτέ οι πάπιε. Ο μεγάλο πάπιο Μόσχα, δύο γη του και μία κόρη του. Τέσσερα παπιά δηλαδή. Εντάξει, από τον μεγάλο Μόσχα τουλάχιστον έχω αρκετού ακόμα απογόνου. Αλλά και πάλι κρίμα ήταν τόσε πάπιε χαθήκανε. Ήταν όσο να είναι special κι αυτά. Οι πάπιε Μόσχα είναι ιδιαίτερο πτηνό. Φέτο είχα πολύ καλή αναπαραγωγή. Μετά άλλα special ζώα που χαθήκαν ήταν κάποια κοκόρια. Συγκεκριμένα τέσσερα χαθήκαν. Ήταν ένας κόκκινος κόκορας που μου άρεσε. Ήταν από αυγά, από το ζευγάρι κουτόπουλα που είχε ο αδερφός μου. Χάθηκε και αυτός έτσι το πρωί από αλεπού. Ένας άλλος κόκορας που είχα πάρει κάποτε από τη γιαγιά μου. Ένας ωραίος χρυσαφή. Χάθηκε κι αυτός έτσι ένα πρωί. Ένας άλλος φετινός που βγήκε από κότε από πράσινα αυγά, χάθηκε και ήταν ωραίο αυτό, καφέ με άσπρο. Και ένα άλλο πετρωτό, έτσι μικρό με λίγο περίεργο σώμα, χάθηκε και αυτό. Ήταν παιδί από μια καλή κότα που είχα κάποτε. Και γιο του πετροτού γύμνο, Ε, αυτά τα κοκόρια ήταν special για μένα. Και χάθηκαν και κάποιε special κότε. Α πούμε η πεντοδάχτυλη κότα που είχα, την είχα 6 χρόνια σχεδόν. Χάθηκε και αυτή. Έχω ένα γιο τη, αλλά δυστυχώ ήταν η πιο παλιά κότα που είχα. Τώρα οι πιο παλιέ κότε που έχω είναι μερικέ που είναι 5 ετών. Αλλά αυτή ήταν σχεδόν 6 ετών, ήταν κρίμα. Και αυτή έτσι πρωί χάθηκε. Γενικά όσα χάθηκαν τώρα που λέω, όλα έτσι πρωί χάθηκαν για το τίποτα. Δυστυχώ. Μια άλλη κότα πετρωτή που είχα, που ήταν 5 ετών, χάθηκε. Και ήταν και η τελευταία πετρωτή κότα που είχα. Τώρα έχω μόνο κοκόρια. Αλλά εντάξει, δεν λέει κάτι, αυτό βγαίνουν άλλα. Έχουν γονίδιο. Αλλά την είχα και αυτή αρκετά χρόνια. Μια άλλη παρδαλή κότα ήταν ωραία από το ζευγάρι του αδερφού μου. Χάθηκε και αυτή, ήταν ιδιαίτερο χρώμα. Και χάθηκε και η κότα από τα πράσινα αυγά, η μεγάλη που ήταν εγκρή με άσπρο. Είχε καλό χρώμα δηλαδή. Και δυστυχώ χαθήκαν όλε από τα πράσινα αυγά, δεν έμεινε τίποτα. Δεν ξέρω πώ τόσο μια, όλε οι κότητε που είχα από πράσινα αυγά και τα κοκόρια, με ξέρει έναν κόκορα βέβαια που τον είχα πουλήσει, χαθήκαν όλα από τα πράσινα αυγά, δεν έμεινε τίποτα. Τώρα αν είναι κάτι κρυφό και δεν το ξέρω και γεννάει πράσινα αυγά, θα δείξει στο μέλλον. Αλλά όλα τα πουλιά από τα πράσινα αυγά χαθήκαν, οπότε κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Αλλά εντάξει, βρίσκω αλλού κότε που να κάνουν πράσινα αυγά, υπάρχουν και καθαρόιμε ράτσε. Κάνα δύο-τρει ράτσε που κάνουν έτσι πράσινα και γαλάζια αυγά. Εμένα ήταν τυχαίε, απλέ κότε. Ντόπιε να το πω που κάνανε πράσινα αυγά. Δυστυχώ χαθήκαν όλε αυτέ. Πιο πολύ στενοχωρέθηκα για τη μεγάλη που ήταν έτσι ωραίο χρώμα, ήταν η πρώτη μου, η πιο παλιά, ήταν κρίμα. Αυτά ήταν όλα όσα είπα τα special ζώα που χαθήκανε, που με στενοχώρησαν δηλαδή. Όλα με στενοχώρησαν, αλλά αυτά ήταν τα πιο special να το πω. Τώρα τα άλλα δεν έχει νόημα να κάτσω να λέω για το καθένα, θα βγει μεγάλο το βίντεο, θα τα δείτε στις φωτογραφίες. Ποιος, και όποιο καταλάβει, κατάλαβε. Θα τα δείτε και στα βίντεο με γενικά νέα τι έχει μείνει και θα καταλάβετε όσοι ασχολείστε με το τι ζώα έχω και το κανάλι, θα καταλάβετε τέλος πάντων ποια ζώα χαθήκαν. Θα τα δείτε και στις φωτογραφίες. Τα μόνα ζώα που δεν έχω φωτογραφία για να σας δείξω πώς ήταν δηλαδή όταν πέθαναν που ήταν μεγάλα, γιατί τα έχω φώτο τώρα μόνο μικρές, οι άλλες φωτογραφίε φωτογραφίες χαθήκαν όπως είπα και πριν στην αρχή του βίντεο, είναι κάποιες φετινές κότες, συγκεκριμένα τέσσερις. Μία μαύρη και μία καφέ κότες από πράσινα αυγά που έβγαλα φέτος, δύο ακόμα κότε καφέ από τυχαία αυγά που είχα κολλάψει φέτο, χαθήκανε. Όλε αυτέ το πρωί έτσι από την αλληπού για το τίποτα χαθήκανε. Και ακόμα μία καφέ κότα που ήταν από εκείνη την ανόκοτα που είχα, που είχε χαθεί με τα μικρά τη πάνω στο χωράφι με τι ελιέ. Είχαν απομείνει πέντε μικρά, ήταν αυτή η κότα και χάθηκε. Μία καφέ απλή. Πέντε τελικά ήταν, όχι τέσσερα. Λάθος μου. Και αυτέ οι πέντε κότε τέλο πάντων χαθήκαν, αλλά δεν έχω φωτογραφία να σα τι δείξω. Οπότε σα τι είπα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε σε φωτογραφίε. Αυτά λοιπόν από μένα. Αυτό ήταν το βίντεο. Βγήκε σχετικά μεγάλο. Μετά από το τέλο του βίντεο που μιλάω, θα δείτε τι φωτογραφίε. Όλα τα ζώα σας χάθηκαν, σα τα είπα. Δυστυχώ ήταν πολλά. Αλλά εντάξει, τώρα που θα είμαι από εδώ και πέρα εδώ, θα απολυθώ σύντομα, οριστικά. Εντάξει, δεν θα ξανέχουμε περίτες απώλειες. Θα είναι πιο προγραμματισμένα τα πράγματα. Και θα τα αναπληρώσω τα χαμένα, πιστεύω. Αυτά, τώρα θα δείτε τις φώτο των χαμένων ζώων. Αντίο.